Δεν είναι ώρα για καθυστερήσεις, δεν είναι ώρα για συζητήσεις. Όλοι πρέπει να παραδεχτούν ότι κατά το παρελθόν διέπραξαν λάθη. Μην κατηγορείτε εμάς, υπήρξαν άλλοι που έφταιγαν για τις καθυστερήσεις. Έπρεπε να είχαμε ολοκληρώσει από το 2013, τώρα είμαστε το 2017, οπότε αρκετά έχουμε όλοι φτάσει στη στιγμή όπου όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Τα τελευταία αποτελέσματα στις εκλογές, κυρίως στη Γαλλία, καταδεικνύουν φυσικά ότι έχουμε υπερκεράσει τη μεγάλη απειλή. Πλην όμως πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ακόμα εδώ και νομίζω ότι η συνεργασία, μια δυνάμη συνεργασία μεταξύ της άκρας δεξιάς και των λαϊκιστικών κινημάτων είναι μια μεγάλη απειλή για τη δημοκρατία στην Ευρώπη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο ακόμα και για την αποκαλούμενη κέντρο αριστερά αλλά και την κεντροδεξιά να πάρουν γενναίες αποφάσεις. Είναι αλήθεια, είναι προφανές ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις απόψεις μας. Φυσικά μιλάω για την αριστερά και τη δεξιά, αλλά την ίδια στιγμή είναι προφανές ότι μπορούμε να βρούμε τη συνένεση ούτως ώστε να συγκεκριμενοποιήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουμε όλοι μαζί και τους κανόνες, φυσικά όχι μόνο το πλαίσιο, τους κανόνες για το πώς θα λειτουργεί η Ευρώπη. Η άκρα δεξιά θέλει να διαλύσει αυτό το πλαίσιο και να αλλάξει τους κανόνες. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι φυσικά αποτελεί μια δαμόκλειο σπάθη, αποτελεί μια απειλή. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να πάρουμε ζωτική σημασία αποφάσεις ώστε να υπερκεράσουμε τον κίνδυνο του διχασμού στην Ευρωπαϊκή.